Γεια χαρά Unboxer, Σάξη Καρπάς εδώ από το GameOver.gr σε ένα ακόμη βίντεο των Unboxholics. Στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο Logitech K810 Illuminated Keyboard, ένα μικρόν διαστάσιον ασύρματο πληκτρολόγιο ιδανικό για tablets και γραφεία. Το K810 συνδέεται με τον υπολογιστή ή το tablet μέσω Bluetooth τεχνολογίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η διάταξη των πλήκτρων είναι ελληνική. Επιπροσθέτως, το K810 υποστηρίζει πλήρως όλες τις λειτουργίες των Windows 8 της Microsoft, καθώς και τις περισσότερες πρόσφατες εκδόσεις iOS και Android. Η συσκευασία, λιτή όπως αρμόζει στο ύφος του προϊόντος, φροντίζει να με ενημερώσει στο πίσω μέρος της για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του K810. Δεν θα ροκανίσω άλλο το χρόνο όμως, οπότε περνάω αμέσως στο unboxing. Μια διαφανής ταινία με βοηθάει για να αφαιρέσω τα περιεχόμενα από το εξωτερικό κουτί τους. Πρώτο, αναμενόμενα συναντώ το πληκτρολόγιο της Logitech, που όμως το αφήνω λιγάκι στην άκρη για να σας δείξω τι άλλο συμπεριλαμβάνεται με την αγορά. Μέσα σε ένα μαύρο κουτί βρίσκω ένα καλώδιο USB που προφανώς θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του πληκτρολογίου, καθώς και ένα αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών. Πάμε τώρα να δούμε το πληκτρολόγιο της Logitech. Αφαιρώ την προστατευτική ζελατίνα και έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή με το K810. Το keyboard είναι σχετικά ελαφρύ και μικρό, έχει ωστόσο χώρο για μια άνετη διάταξη των πλήκτρων. Ένα κομμάτι είναι μεταλλικό, ενώ το περισσότερο μέρος του αποτελείται από πλαστικό. Στο πάνω μέρος υπάρχουν πολλές λειτουργίες και συντομεύσεις, με τα τρία πρώτα πλήκτρα να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα selling points της συσκευής. Αναφέρομαι στα τρία Bluetooth πλήκτρα, τα οποία ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει on the fly με ποια συσκευή θέλει να συνδεθεί. Άξιο αναφοράς είναι και το Home Button, με το πάτημα το οποίο επιστρέφουμε στην κεντρική οθόνη του tablet που χρησιμοποιούμε. Στο πίσω μέρος του keyboard υπάρχει η θύρα USB που όπως προανέφερα θα χρειαστεί για τη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ στα δεξιά βρίσκεται ο διακόπτης on-off. Τέλος, στο κάτω μέρος υπάρχει το πλήκτρο που ενεργοποιεί τη διαδικασία ανίχνευσης Bluetooth σήματος για τη σύνδεση με τον υπολογιστή ή το tablet. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό του K810, εκτός από το γεγονός ότι τα πλήκτρα είναι φωτιζόμενα, είναι η ενσωμάτωση ενός αισθητήρα που καταλαβαίνει πότε τα χέρια μας πλησιάζουν στο πληκτρολόγιο, οπότε ενεργοποιεί ή αντίστοιχα απενεργοποιεί το φωτισμό τους. Η πληκτρολόγηση στο K810 πραγματοποιείται σχετικά ομαλά, με τα χαμηλού προφίλ πλήκτρα να παράγουν ελάχιστο θόρυβο. Είναι πραγματικά πολύ θετικό που, αν και μικρό, το keyboard έχει χώρο μεταξύ των πλήκτρων, πράγμα που ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες λανθασμένης πληκτρολόγησης. Το Logitech K810 Bluetooth Illuminated Keyboard κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα έναντι 99 ευρώ και 90 λεπτών. Και ναι, η τιμή του είναι και το μοναδικό μειονέκτημα, μιας και υπάρχουν αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα 20 και 30 ευρώ φθηνότερα. Στο σύνολό του ωστόσο, το K810 είναι ένα από τα καλύτερα Bluetooth πληκτρολόγια που έχω δοκιμάσει. Εσείς αφήστε το σχόλιο σας, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των Unboxholics για περισσότερες gaming και tech παρουσιάσεις. Να σας υπενθυμίσω πως τρέχει μεγάλος διαγωνισμός στους Unboxholics σε συνεργασία με το GameOver.gr για ένα Nexus 4 της LG. Σας δίνω link σε annotation και στην περιγραφή του βίντεο, οπότε αν δεν έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, μην χάνετε χρόνο και μπείτε στην κλήρωση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxholics, να είστε όλοι καλά!